ευθείας που δεν συναντιούνται πουθενά. Κοιτάξτε, καταρχήν ο Σταύρος Αραχοβίτης και ως υπεύθυνος του τομέα αγροτικής πολιτικής για την κοινοβουλευτική ομάδα είναι και αυτός που βρέθηκε και μέσα στο Μαξίμου και επομένως έχει και τις περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόταση. Εκτιμώ ότι η πρόταση είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτό που θέλανε οι αγρότες, που έχει να κάνει κυρίως με τη μεταβατικότητα, η οποία είναι πολύ μεγάλη. Σε αυτή την περίοδο της μεταβατικότητας, δηλαδή θα πληρώνουν πολύ λιγότερα μέχρι το 2021. Σε αυτή την περίοδο της μεταβατικότητας, ο ΟΓΑ παραμένει αυτόνομος. Και αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Συζητάμε για φορολογικούς συντελεστές οι οποίοι θα είναι σαφώς χαμηλότεροι από το ύψος της συμφωνίας, αλλά και για ένα αφορολόγητο το οποίο πραγματικά θα διευκολύνει τα χαμηλά εισοδήματα. Και ταυτόχρονα μιλάμε και για άλλα πράγματα όπως το κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, που ήταν από τις βασικές διεκδικήσεις των αγροτών. Μιλάμε για την κάρτα αγρότη, που θα είναι το σύνολο των επιδοτήσεων το οποίο θα το έχουν σε κάρτα για να μπορέσουν να αυξήσουν τη ρευστότητά τους. Μιλάμε για πάρα πολλές προτάσεις, 25 τον αριθμό προτάσεις, με εγγύησης επιδοτήσεις. Και προμήθεια 25 τον αριθμό προτάσεις. Ναι, και η Μανουλάκου, εντάξει, τι να κάνουμε, πρέπει να πάρει. Δηλαδή, αν είναι το μηδέν. Το πρόβλημα της τράπεζας, το πρόβλημα σε αυτό είναι ότι η τράπεζα θα πάρει από τις επιχειρήσεις και όχι από τους αγρότες. Στην προμήθεια, όταν λέτε λοιπόν. Λοιπόν, μιλάμε για 25 προτάσεις, οι οποίες πραγματικά σε όταν αυτές για παράδειγμα τις συνθήκες ήταν το καλύτερο δυνατό. Νομίζω ότι πολλοί από τους αγρότες είδανε, δεν θα έλεγα ότι πέταξαν και τη σκούφια τους από τη χαρά τους, είναι προφανές. Έχουν πολλά προβλήματα οι αγρότες και το είπαμε. Και δεν είναι ότι συσσωρεύτηκαν τώρα τα προβλήματα των αγροτών, αλλά από εκεί και πέρα, μετά από αυτές τις προτάσεις και με μια κατάσταση η οποία έχει αρχίσει και δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην οικονομία, αλλά και στους ίδιους αγρότες. Γιατί υπάρχουν αγρότες που αυτή τη στιγμή μπορεί να μην έχουν αγροτικές δουλειές και προϊόν να πουλήσουν, αλλά υπάρχουν και αγρότες που σήμερα θέλουν να εξάγουν προϊόντα, που σήμερα θέλουν να διακινήσουν κυπευτικά, θέλουν να διακινήσουν φρούτα, και ήδη αυτά τα φρούτα και τα κυπευτικά αρχίζουν να χαλάνε. Άρα πρέπει πολύ σοβαρά να σκεφτούν τη στάση τους από εδώ και πέρα. Νομίζω αυτό ότι πρέπει να είναι μια υπεύθυνη στάση. Νομίζω ότι πρέπει να είναι μια υπεύθυνη στάση. Προτιμούν να παλέψουν αυτά που ζητάνε, να τα παλέψουν, έστω και αν έχουν μια προσωπική να παλέψουν ως προστή. Παρά να χάσουν να ουσιαστικά πράγματα. Ως προστή. Αυτή τη στιγμή δεν χάνουν ουσιαστικά πράγματα. Οι προτάσεις που δίνουμε και στο φορολογικό και στο ασφαλιστικό καλύπτουν περίπου το 90% των αγροτών, οι οποίοι θα έχουν χαμηλότερα ή ίδια, χαμηλότερες ή ίδιες φορές. Άρα, εάν είναι να εξυπηρετήσουμε αυτούς οι οποίοι παίρνουν επιδοτήσεις 150.000 ευρώ και για αυτούς κάνουμε όλη τη φασαρία, να το ξέρουμε. Κύριε Παναγιωτόπουλε, δύο ζητήματα. Το ένα είναι ότι συναντήθηκε με εκπροσωπή.